Θα συναντήσω ευθύς αμέσως τον Βασίλη τον Ψαρά, που είναι εικαστικός και έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση του φετινού φεστιβάλ. Βασίλη, να μιλάμε στον ελληνικό, γνωριζόμαστε καιρό και από πολλά διαφορετικά πράγματα. Καλό σου απόγευμα. Επίσης, καλησπέρα. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, για άλλη μια χρονιά είσαι και εσύ στα Πριμαρόλια και βάζεις το δικό σου ξεχωριστό λιθαράκι σε αυτή τη διοργάνωση, έχοντας την γενική καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, αιγιώτης, που ζεις στο Αίγιο και ενδιαφέρεσαι για την πολιτιστική ανάπτυξη, θα πω εγώ, της περιοχής. Και θέλω έτσι να μας ξεναγήσεις στον χάρτη των φετινών Πριμαρολίων. Τον εικαστικό χάρτη και τον καλλιτεχνικό. Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, φέτος η θεματική μας για το φεστιβάλ του 2020 έχει την έννοια της κινητικότητας. Εστιάζουμε γύρω από τις κινητικότητες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είναι ένας όρος ο οποίος ξεκίνησε σαν σκέψη μετά την ολοκλήρωση του περσινού φεστιβάλ. Τον χειμώνα λοιπόν, προ-κορονοϊού, σκεφτόμαστε για κινητικότητες, προσπαθούσαμε να το διαμορφώσουμε κάπως. Ξεκίνησε λοιπόν μια θεματική η οποία ξεκίνησε ως επιμελητικό σχήμα για την φετινή έκθεση των καλλιτεχνών, την οποία επιμελείται η Νάνση Χαριτονίδου, όπως και πέρσι. Αυτό το επιμελητικό σχήμα λοιπόν έδειξε ότι όντως το φετινό focus θα μπορούσε να ήταν γύρω από την κινητικότητα, το νερό, και ας μην ξεχνάμε επίσης και την ονομασία, την ετυμολογία της λέξης Αίγιο, από το μυρικό λοιπόν ρήμα Αΐσο, που σημαίνει κινούμε ορμητικά. Έτσι λοιπόν τα φετινά έργα εστιάζουν γύρω από τις κινητικότητες, γύρω από το νερό, γύρω από την συλλογική μνήμη η οποία προφανώς δημιουργείται μέσα από την σταφίδα, αλλά εμείς φέτος φαίνεται ότι εστιάζουμε, παρότι πέρσι εστιάσαμε στον καρπό και τη διαδικασία της παραγωγής, αν μπορώ να το πω έτσι λίγο πιο αφαιρετικά, φέτος φαίνεται να εστιάζουμε στην έννοια της κίνησης, του ταξιδιού. Από τη στιγμή λοιπόν που μπαίνει το φορτίο μέσα στα πρώτα καράβια λοιπόν, τα Πριμαρόλια, okay, και φεύγει για τα λιμάνια τα ευρωπαϊκά. Φεύγει από το Αίγιο και πάει στην Ευρώπη. Ακριβώς, και φέτος συνεχίζουμε αυτή την... Είναι ένα είδος μεθοδολογίας να καλούμε καλλιτέχνες οι οποίοι προέρχονται από τις χώρες αυτές στις οποίες υπήρχαν και τα λιμάνια. Έτσι λοιπόν φέτος έχουμε μια καινούργια ομάδα καλλιτεχνών. Αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματα. Είναι η Susan Collins, η οποία είναι εικαστικός στις συνδέσεις ζωγραφικής και ψηφιακής τέχνης, και επίσης είναι και καθηγήτρια και διευθύντρια του Slade School of Fine Arts, το οποίο είναι κολέγιο του UCL στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι ένα από τα πιο γνωστά κολέγια τέχνης στον κόσμο και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και έχουμε την τιμή να την έχουμε στην ομάδα, την Susan Collins. Έχουμε επίσης τον Francesco Chiais, έναν Ιταλό καλλιτέχνη. Φέτος κάνουμε και την προσθήκη της Ιταλίας, για να θυμηθούμε και το λιμάνι λοιπόν της Τεργέστης. Όπου έφταναν εκεί τα φορτία με τη μαύρη σταφίδα. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε έχουμε και φέτος κάνουμε το link και με Ιταλία. Και οι υπόλοιποι είναι καλλιτέχνες Έλληνες, είτε με βάση τη Μεγάλη Βρετανία είτε την Ελλάδα. Είναι η Κατερίνα Αθανασοπούλου, animator και διδάσκουσα στο University of the Arts στο Λονδίνο. Ο Θοδωρής ο Ζαφυρόπουλος, εικαστικός και καθηγητής. Βασίλη. Ναι, παρακαλώ. Θα σε διακόψω γιατί θέλω να κρατήσουμε την ουσία. Ναι. Σίγουρα τα ονόματα είναι σημαντικά όσων καλλιτεχνών συμμετάσχουν. Θέλω να μας πεις οι εκδηλώσεις πού θα φιλοξενηθούν, γιατί μας βλέπει και κόσμος που είναι εκτός Αχαΐας και που πρώτη φορά ακούει για τα Πριμαρόλια. Και θέλω σε αυτόν τον κόσμο να τον κατατοπίσουμε και να τονίσουμε πού θα συμβεί το φεστιβάλ. Βέβαια. Το φεστιβάλ, όπως και πέρσι, θα γίνει στην αποθήκη Κανελόπουλου Κριτσοταλάκη. Είναι στην παραλία Αιγίου, ζωοδόχου πηγής, λίγο κάτω πιο δίπλα από την Παναγία την Τρυπητή. Είναι ακριβώς. Πολύ απλά να το πούμε. Ακριβώς. Είναι μια αποθήκη 3.000, μια πρώην στάφιδα αποθήκη 3.000 τετραγωνικών, η οποία και στους δύο ρόφους εμείς αναπτύσσουμε την έκθεση και τα δρόμενα του φεστιβάλ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κανελόπουλο και τον κύριο Ζωταλάκη για την παραχώρηση του κτηρίου. Να αναφέρουμε επίσης ότι και πάλι φέτος έχουμε την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της στέγης Ιδρύματος των Άσι. Κάνουμε μια μεγάλη συνεργασία φέτος με τη στέγη, που την φέρνουμε και στο Αίγιο για να κάνει αυτό το θεατρικό στο πλαίσιο των Πριμαρολίων. Και επίσης έχουμε και τις αιγίδες αυτές, από τις οποίες φέρνουν οι καλλιτέχνες από τα πανεπιστήμια τους, το UCL, το Kingston στην Αγγλία. Όλες οι εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στο κτίριό μας. Βασίλη, εγώ θέλω να πούμε στον κόσμο ότι πραγματικά αξίζει να περιηγηθούν στους χώρους αυτούς, αξίζει να μάθουν για την ιστορία της Ταφίδας, γιατί πραγματικά έκανε έναν μικρό χρυσό αιώνα για την Αχαΐα, για την Αιγιάλια και για την Πάτρα. Η εξαγωγή της Ταφίδας ήταν ο μαύρος χρυσός της εποχής και έδωσε άλλη όθηση στην οικονομία και στην ανάπτυξη σε όλους τους τομείς των περιοχών αυτών. Αξίζει πραγματικά έστω και λίγο, έστω και μία βόλτα από το Αίγιο 12 με 30 Σεπτέμβρη στα Πριμαρόλια. Ακριβώς, η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθημερινά. Όλα τα μέτρα προστασίας έχουν ληφθεί. Είμαστε COVID-free, λοιπόν. Και αξίζει... Πάντα με προσοχή, πάντα με μάσκες και κάνουμε αυτή τη σύνδεση μεταξύ σύγχρονης τέχνης, επιστήμης, τεχνολογίας και παρελθόντος και ιστορίας. Και αξίζει, γιατί το κάνετε και είστε ωραίοι άνθρωποι πάνω απ' όλα που το κάνετε με μεράκι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι έχετε σηκώσει μανίκια αυτή τη βδομάδα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, Γιάσου.